Η διάσπαση του μετόπου γέμισε ανησυχία τους κατοίκους της Σμύρνης. Η κατάσταση διαρκώς χειροτέρευε με την αυξανόμενη άφιξη χιλιάδων προσφύγων στην πόλη. Παράλληλα, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πολεμικά πλοία των μεγάλων δυνάμεων για να προστατεύσουν τα μέλη των ξένων παρικιών. Στις 26 Αυγούστου, η ανησυχία του πλήθους μετατράπηκε σε πανικό, καθώς τα υπολείμματα του ελληνικού στρατού συγκεντρώθηκαν στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, έτοιμα να εγκαταλείψουν τη Μικρά Ασία. Στις 27 Αυγούστου μπήκαν στην πόλη τουρκικά στρατεύματα και εγκαταστάθηκε τουρκική διοίκηση υπό τον Νουρεντίν Πασά. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Νουρεντίν Πασάς παρέδωσε στον τουρκικό όχλο τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο και μαζί του αρκετά μέλη της δημογεροντίας της πόλης, οι οποίοι αφού υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, θανατώθηκαν. Ακολούθησαν βιαιοπραγίες που κράτησαν μερικές μέρες. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην αρμενική συνοικία της πόλης. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε μια στιγμή που φυσούσε νότιος άνεμος, γρήγορα επεκτάθηκε στην ελληνική συνοικία. Πολλοί κάτοικοι, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν, εμποδίστηκαν δυναμικά από τους Τούρκους στρατιώτες. Ο συστηματικός εμπρισμός της Σμύρνης έγινε από τους στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ και με το σκοπό να εξολοθρευτούν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και να μην ξαναγυρίσουν ποτέ πια στην πατρίδα τους. Βέβαιο είναι ακόμη ότι εκτός από τη φωτιά είχαν προσχεδιαστεί και οι σφαγές και οι λαιλασίες. Χιλιάδες υποφέρουν και αποθενίσκουν στη Σμύρνη. Η κατάσταση αυτών των ανθρώπων υπερβαίνει πάσα περιγραφή. Δεν ενθυμούμε επεισόδιο στην ιστορία παρομοίων ανθρωπίνων συμφορών. Έχοντες οπίσω των τακεώμενα σπίτια των, οι άνθρωποι αυτοί μένουν επί ώρας και ημέρας στην προκυμαία της Σμύρνης, γυναίκες, άνδρες και παιδιά, κραυγάζοντες και κλιπαρούντες πλοία για να φύγουν. Και οι Τούρκοι, αντί με το νερό που ρίχνανε βίβεν, ήταν βενζίνη, πετρέλαιο. Σ' απέναντι και αρπούσαν σ' απέναντι άλλοι από τη δυτική πλευρά της Σμύρνης, άλλοι από την ανατολική πλευρά της Σμύρνης με τα φουρτούμια, βενζίνη και πετρέλαιο και έτσι καήκαμε. Οι αρχές δεν πήραν κανένα μέτρο για την κατάσβεσή της. Ήταν φανερή η επιδίωξή τους να καταστραφεί οτιδήποτε μαρτυρούσε τη μακραίωνη ελληνική παρουσία στην περιοχή. Εμείς βρισκόμασταν στη Σμύρνη. Πλημμύρα οι μεχαλάδες στο αίμα. Βάλαν φωτιά οι Τούρκοι μια ώρα μακριά. «Μη φοβάστε, είναι μακριά», μας είπε ο νοικοκύρης του σπιτιού που μέναμε. Σε ένα τέταρτο η φωτιά είχε έρθει σε εμάς. Ρίχναν βενζίνη και προχωρούσε. Βγήκαμε στο δρόμο. Φωτιά από τη μια, θάλασσα από την άλλη. Βρισκόμασταν στη μέση. Οι τσέτες βρίσκονταν στη μέση και έσφαζαν και σκότωναν. Τη νύχτα οι τσέτες έκαναν επίθεση να αρπάξουν, να σφάξουν, να τιμάσουν. «Βοήθεια, βοήθεια», φώνεζε ο κόσμος. Τα εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι, έριχναν τους προβολείς, σταματούσαν για λίγο. Τη νύχτα θέλαμε να πάμε προς νερού μας. Πήγαμε λίγο πιο έξω. Φρίκι. Βρεθήκαμε σε μια χαβούζα. Γύρω-γύρω στα χείλια της χαβούζας παρταρούσαν κορμιά και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια. Έπαιρναν όποιον έπιαναν, τον πήγαιναν στην άκρη της χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι, το έριχναν μέσα στη χαβούζα και τα κορμιά τα άφηναν να σπαρταρούν γύρω-γύρω. Ήταν φοβερό. Όσοι το είδαν τρελάθηκαν. Το τρελοκομείο γέμισε από τρελούς αν ήρθαμε. Εκεί σε αυτό το μέρος χάσαμε και τον πατέρα μου. Τον αδερφό μου τον έσφαξαν στο χωριό. Καθώς η φωτιά μενόταν, χιλιάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν πανικόβλητοι στην προκυμαία, προσπαθώντας να εγκαταλείψουν τη Σμύρνη με κάθε μέσο. Συνέπεια αυτής της προσπάθειας ήταν να βρουν τραγικό θάνατο χιλιάδες άνθρωποι, ενώ τα πληρώματα των ξένων πολεμικών πλοίων παρακολουθούσαν παθητικά τις δραματικές σκηνές που εκτυλίσσονταν. Όσοι ξέρανε κολύβι και κολυμπούσανε να πάνε στα γαλλικά
καράβια πάνω να ανεβούν να γλιτώσουν, οι Γάλλοι τους πατούσαν τα χέρια στις σκάλες και τους ανέλυγνανε μέσα. Δεν τους επέτρεπαν να ανεβούν να γλιτώσουν. Αποτεφρώθηκαν 55.000 σπίτια, 5.000 καταστήματα, 21 εκκλησίες, 32 σχολεία και 5 νοσοκομεία. Λόγω του μεγάλου συνοστισμού και πτωμάτων που ήταν κάτω πτώματα σφαρμένα, η θάλασσα μπορούσε να πας στα πτώματα να προπατήσεις με τη θάλασσα. Μέχρι τη 17η Σεπτεμβρίου 1922, όλοι οι χριστιανοί κάτοικοι της Σμύρνης, Έλληνες και Αρμένοι, είχαν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ χιλιάδες Έλληνες είχαν μεταφερθεί στην Ανατολία ως όμηροι. Είχαν συγκεντρωθεί οι πολίτες οι Τούρκοι με τα γιορτινά τους δεξιά και αριστερά του δρόμου που θα περνούσαμε. Ρίχναν πέτρες και φώναζαν «κες», δηλαδή σφάξιμο. Με πολύ κόπο οδηγήθημεν στο διοικητήριο, που ήταν πρώτα το πρώτο σώμα στρατού. Είχε μια ψηλή μάνδρα. Μας έκλεισαν μέσα και απ' έξω είχαν συγκεντρωθεί πολίτες και φώναζαν «κες, κες». Πόσο εκράτησε η πορεία δεν θυμούμε. Καθοδόν μας δίδουν από ένα ψωμάκι περίπου μισή σοκά την ημέρα. Μείναμε λίγες μέρες εκεί. Μας κάμαν και συσίτιο πληγούρι. Είχαμε πολύ εξαντληθεί και τραυματιστεί στα πόδια. Γιατί οι περισσότεροι ήσαν ξυπόλοιτοι. Και να περπατάς μέσα στα αγκάθια και τα χαλίκια. Πέρασα. Και αυτό. Και μόλις πέρασα, πάτησα στο καράβι, γονάτισα και φίλησα το πάτωμα του καραβιού που μπήκα μέσα. Πού γλίτωνα.